πάω σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Καλή χρονιά! Καλή χρονιά! Είμαι καλά! Βγάζεις βίντεο. Ναι. Γιατί? Ω, Twins! Σιντερέλα! Όλο το σουσούρε κόψες τώρα. Τρελάθηκα! Αλλά είναι κοβίδι, ναι. Α, δεν υπάρχει το. Παιδιά, ερχόμαστε Κύπρο με το Αχ Βαχ, δεν ξέρετε. Ωρακαίο την καρδιά μου. Καίω και τα δάκρυα μου και εξορκίζω 10 χρόνια. Στα καινούρια μου σεντόνια. Καλημέρα, καλή χρονιά να έχουμε. Ευτυχισμένα το 2024, Παναγία μου. Πού είστε ρε παιδιά, μήπως λίγο χαθήκαμε? Χαθήκαμε. Αυτό κάτι έχει χαλάσει τώρα. Επειδή είχα πάρει την κάμερα μαζί μου στο μπαλί. Πω, πρέπει να πάω για κούρεμα οπωσδήποτε. Αύριο κούρεμα. Είχα πάρει την κάμερα μου μαζί στο μπαλί και δεν έβγαλα τίποτα. Αλλά μάλλον από τη βαλίτσα κάτι έχει κουνηθεί, δεν ξέρω. Μαλάκα, έχω πάρα πολλά μουσια. Τι κάνετε, πως είστε? Ελπίζω να είστε φανταστικότατα, υπέροχα, τέλεια. Να έχετε ξεκουραστεί. Ελπίζω να έχετε περάσει πάρα πολύ ωραία, να έχετε ξεκουραστεί. Να έχετε περάσει τις γιορτές όπως εσείς γουστάρατε. Η μέρα σήμερα είναι Δευτέρα, 8 Ιανουαρίου. Εγώ γύρισα πριν από την προηγούμενη Τρίτη, τέλος πάντων, γύρισα στην Αθήνα. Αλλά είχα τα στομάχια μου, ήθελα κάποιο χρόνο προσαρμογής. Οπότε επανήλθα στις δουλειές σιγά σιγά. Και γι' αυτό κιόλας πήραμε και αυτό το διάλειμμα από το YouTube. Για να είναι σιγά σιγά. Καταλάβατε, να μην τρελαθούμε. Κάναμε τα vlog μας. Κουραστήκαμε όλοι για διαφορετικούς λόγους. Συζητήσαμε με τα παιδιά τι πήγε καλά, τι δεν πήγε καλά, τι μπορούμε να διορθώσουμε για την επόμενη φορά και τα λοιπά. Πήραμε το χρόνο μας όλοι για να μπορέσουμε να επιστρέψουμε με καλύτερη διάθεση, με περισσότερη ενέργεια, με περισσότερη συνέπεια. Με περισσότερη συνέπεια. Κάτι έχω κάνει λάθος εγώ τώρα, να το ξέρετε. Έχουν ανέβει όμως βίντεο στο Raw House, να ξέρετε ότι τέλος, τα τέρμα τα ψέματα. Στο Raw House πια θα ανεβαίνουν σίγουρα 2 φορές την εβδομάδα. Λογικά Πέμπτη και Κυριακή, αλλά μπορεί να ανεβαίνουν και έξτρα μέρες, γιατί τα project τρέχουνε. Θα έρθουν και άλλοι άνθρωποι και θα κάνουν βίντεο στο Raw House. Οπότε κάντε ένα subscribe τώρα που μιλάμε έτσι για το καλό το έτος στο Raw House. Ο Μάριος έχει βάλει μόνος του έναν άτυπο στόχο μέχρι τα γενέθλιά μου, δηλαδή μέχρι 5 Μαρτίου, να έχουμε φτάσει στο Raw House 100.000 subscribers. Δεν ξέρω, ρουλάκι μου, δεν ξέρω τι θέλεις. Πες μου τι θέλεις. Γιατί με παίρνεις ρου, μήνες ολοκλήρους μετά το χωρισμό. Ναι, κάντε ένα subscribe στο Raw House για να μένετε συντονισμένοι για όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα που έρχονται. Σήμερα, εντωμεταξύ, είναι η μέρα που επιστρέφω κανονικά στην πραγματικότητα. Δηλαδή τώρα πάω στούντιο, έχουμε γύρισμα για podcast. 5 ώρα έχω ψυχολόγο και μετά έχω κανονίσει να πάω για γυμναστική. Παρακαλώ, Ντάνιελ, βάλε εδώ ένα emoji clown, μεγάλο. Θα ξαναπάω για γυμναστική στον Γιάννη Βασάλο. Έτσι αλλιώς, αν κάνω σοβαρή γυμναστική, μόνο στο Γιάννη θα πάω. Α, ωραίο αυτό το τζάκετ. Σήμερα έχω ντυθεί λίγο βαρετά, αλλά δεν πειράζει. Ναι, οπότε 6,5 ώρα έχω κανονίσει από για γυμναστική. Ό,τι πιο στο έχουμε ζήσει. Κάτσε, μια πετσέτα χρειάζομαι. Όταν πηγαίνετε για γυμναστική, εδώ κάτι έχει χαλάσει, η ντουλάπα έχει χαλάσει, κάτι έχει βγει και πρέπει να έρθει κάποιος να το φτιάξει, γιατί μπορώ να ανοίξω τη σιρτάρια μου. Τραβάω! Πέρασα πάρα πολύ ωραία στον Παλί, πάρα πολύ ωραία, ηρέμησα πάρα πολύ. Ωραία, έχω πάρει βερμούδα, πετσέτα, κοντομάνικο. Πάμε στούντιο! Καλή χρονιά! Καλή χρονιά! Καλή χρονιά! Χρόνια πολλά! Αφού τα έχουμε ξαναπεί. Πού? Τι είναι τώρα για το βίντεο αυτά? Ωραία μου το 2024. Αγόρι μου, καλή χρονιά λέμε εδώ στα παιδιά! Καλή χρονιά στα παιδιά! Όμορφη χρονιά. Ναι, μη φαίνεται τίποτα. Μη δείχνεις. Και θα πάρουμε και αυτό το φακό τώρα. Να πάτε, πάρετε δικό σας! Δικό σας! Το δικό μου δεν παίρνει κανείς πια. Στάρα έχεις σκάσει σήμερα. Καθόλου, είμαι απεριβήτως φουλ. Δεν λες πως είναι τα μουσια μου. Για το 2024 στα ρηλίκη λοιπόν. Καλή χρονιά καταρχήν. Συγγνώμη. Γιατί μου λες για να τα κάνεις. Τι
Τι κάνει ο Νίκος? Έχουμε το ίδιο που κάμισο. Ωχ, Ζάρα. Ναι, σαλ... κοίτα να το πάρω κι εγώ αυτό. Κι εγώ αυτό δεν το είχα δει, έτσι το είχα πάρει. Ναι, θα παίρνω αυτό εγώ. And we're so matchy matchy, eh? Yeah, bro. Oof. Oh, matching game. Φαντάζεσαι να σκάγαμε και δύο με λευκά, δεν μου το έπαιζε μαλάκα. Γιατί το έχει? Όχι, να πάρει και αυτό. Να πάρει και αυτό και αυτό. Εγώ δεν είχα δει αυτό το χρώμα. Δεν πειράζει. Θε να αλλάξουμε? Δεν στο δίνω. Εσένα τι νούμερο είναι? Θυμάμαι, είναι εξαλάρωση. Και εμένα! Ω, twins! Be Simon's bro, if you know, you know, bro. The Prada's bro. Με τα pouches, bro. Μη ζηλεύεις, Ντάνιελ. Λίγο ζηλεύει. Δεν φαίνεται τίποτα. Με τη σκατοκάμερα που μου έχετε δώσει. Άρα, πρέπει να μαθαίνω να κάνει και πλάνο. Μαρία. Ναι, θέλω να αλλάξω. Όχι. Παιδιά, χαρικά, πραγματικά. Ναι, το ξέρω ότι είναι για το Raw House. Α, να πάω να κάνω follow εδώ το TikTok του Raw House. Που αντί να κάνεις εσύ αυτό το content, το κάνουμε εμείς πλέον. Εγώ έχω πάρει supermarket. Supermarket haul! Γιατί άνοιξαμε εδώ και τα τζάμια για να μπει λίγο φως. Ναι, γιατί έχω ξεκινήσει τη διατροφή. Που πρέπει να ξυριστώ, να τριμαριστώ. Στέλνω τώρα να πάω αύριο το πρωί. Νίκο, πες ένα στόχο για 24. Να είσαι καλύτερος από πέρσι. Έφυγα από το στούντιο τρέχοντας. Τελειώσαμε το γύρισμα, πρέπει να φύγω γρήγορα. Έχω αργήσει πάρα πολύ στην ψυχοθεραπεία. Ναι! Παιδιά, δεν καταλαβαίνετε τώρα τι έχω πάθει. Είχα ζέψει στο μυαλό μου. Συγγνώμη, κάτσα κλείσω και τη μουσική. Πω πω μαλάκα, δεν το πιστεύω. Χθες, το τελευταίο πλάνο δηλαδή, που είναι που με... Έχω αργήσει, πήγα ψυχολόγο και μετά πήγα γυμναστήριο. Και μετά γύρισα σπίτι. Και εγώ, από χθες το απόγευμα, νόμιζα ότι έχω αφήσει την κάμερα κάτω στο αμάξι. Οπότε από χθες το απόγευμα είμαι σε φάση που πρέπει να κατέβω, να πάρω την κάμερα για να τραβήξω βίντεο κτλ. Ήμουνα τόσο κουρασμένος. Κοιμήθηκα χθες 11:30-12 η ώρα. Και λέω εντάξει, δεν πειράζει. Θα το εξηγήσω στα παιδιά τι έγινε σήμερα. Τώρα που, δηλαδή, που ετοιμάστηκα πάλι για να πάω γυμναστήριο και μετά να γυρίσω στο σπίτι, να κάνω ένα μπάνιο, να πάρω ένα backpack. Γιατί πάω σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Για μία μέρα. Τέλος πάντων, θα σας πω μετά για τη Θεσσαλονίκη. Οπότε λέω, θα εξηγήσω τα παιδιά και αυτά. Και τώρα που είμαι έτοιμος να πάω να φύγω από το σπίτι και να κατέβω κάτω στο αμάξι, η κάμερα ήταν εδώ. Την είχα φέρει από χθες το βράδυ. Επίσης, έστειλα να πάω να κουρευτώ και να ξυριστώ και δεν έχει γυρίσει ο Άλεξ. Και προσπάθησα χθες να ξυριστώ μόνος μου, αλλά η ξυριστική, έχω χάσει το φορτιστή της και δεν το βρίσκω. Οπότε σήμερα θα πάω να πάρω άλλη μια, να πάω να πάρω μια ξυριστική για να τριμάρω τα μουσια. Γιατί έχω να πάω στη Θεσσαλονίκη γιατί θα πάω στο podcast, ράδιο, δεν ξέρω πώς το λένε, του Hawk, στο Ντάγκη. Τίποτα, θα πάω σήμερα και αύριο το πρωί γυρνάω. Γιατί έχουμε και δουλειές δηλαδή, δεν γίνεται. Ναι, έτσι θα πάω έτσι για έναν αέρα ανανέωσης στη Θεσσαλονίκη. Ναι, οπότε χθες ξεκίνησα λοιπόν γυμναστική. Αυτά πρέπει να πεταχτούν γενικά. Λοιπόν, πρέπει να φύγω τώρα για να μπορέσουν να γίνουν όλα σε μια σωστή, ας πούμε, ευθυγραμμισμένη σειρά. Άσχετο το ευθυγραμμισμένη. Δεν έχω προσαρμοστεί 100% να σας πω την αλήθεια στον Ιανουάριο. Δηλαδή, ακόμα δεν έχω συνηθίσει το πρόγραμμα της καθημερινότητας, δεν έχω προσαρμοστεί με τα βίντεο. Γενικά, είμαι ακόμα σε περίοδο προσαρμογής. Ξέρετε τι, επειδή έχουμε συζητήσει σε αυτό το κανάλι πάρα πολλά χρόνια για τη γυμναστική και επειδή τώρα συζητάω και ακόμα περισσότερο και μου πετάγονται συνέχεια τέτοια βίντεο στο TikTok σε σχέση με γυμναστική, motivation, inspiration και λαλαλαλα. Ναι, εμένα το πρόβλημά μου και από ό,τι κατάλαβα σε πάρα πολύ κόσμο είναι το να πάρει την απόφαση να ντυθεί και να πει πάω για γυμναστική. Δηλαδή, εγώ από τη στιγμή που θα φτάσω εκεί, δεν με πειράζει. Το θέμα μου είναι μέχρι να
φτάσω εκεί. Και λέγανε και πολλές κοπέλες και πολλά αγόρια το ίδιο πράγμα, ότι κανείς δεν κάνει γυμναστική, ξέρω εγώ. Υπάρχουν μέρες, κανείς δεν κάνει γυμναστική κάθε μέρα και το θέλει. Υπάρχουν μέρες που ούτε αυτοί το θέλουν, που είναι γυμναστηριακοί, που δεν θέλουν καθόλου να κάνουν γυμναστική. Οπότε, ξέρεις, κάνουν ένα ποτ στον εαυτό τους και την κάνουν τη γυμναστική. Εντάξει, εγώ σήμερα δεν χρειάστηκε. Δηλαδή, δεύτερη μέρα, εντάξει τώρα. Α, εδώ είναι τα σκοτάδια. Πάντα το κάνει αυτό. Είναι όταν αλλάζει ο φωτισμός, το έχω παρατηρήσει. Ναι, δεύτερη μέρα δεν χρειάστηκε να κάνω κάτι. Εντάξει, πάω με okay διάθεση. Αλλά γενικά, επειδή έχω παρατηρήσει τώρα, ας πούμε, τον τελευταίο χρόνο, τις δύο φορές που ξεκίνησα να κάνω στο Γιάννη τον Βασάλο γυμναστική, κράτησε και τις δύο φορές 1,5 μήνα αυτό το αστείο. 1,5 μήνα, μετά τέλος. Νομίζω ότι πρέπει να παρακινούμε εμείς τον εαυτό μας. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο. Σας λέω, βλέπω και εγώ βιντεάκια στο TikTok τα οποία με βοηθάνε. Δηλαδή, έβλεπα μια κοπέλα που είναι full γυμνασμένη, ασχολείται full με αυτό και ξέρεις, τρώει υγιεινά και μπλα μπλα μπλα. Και λέγεται κι εγώ. Υπάρχουν μέρες που βαριέμαι, δεν θέλω, πονάω, είμαι κουρασμένη και τέτοια. Και λέω, δεν γίνεται. Ρίσο. Θέλω να μιλήσουμε τώρα. Μέχρι να το λύσουμε κι άλλο. Και άμα διαφωνήσουμε, κοίταξε τι λένε. Έφυγα. Καλά. Έχει τέλεια μέρα. Και αυτή τη φορά όντως ξέχασα την κάμερα στο αμάξι. Αλλά θα είναι με το κινητό, δεν πειράζει. Πάρκαρα και μετά έχω να ανέβω όλο αυτό και άλλο τόσο που ακόμα δεν έχω κατέβει. Πάω να πάρω ένα μπουκάλι νερό, γιατί ξέχασα να πάρω νερό από το σπίτι. Πιστεύετε, σοβαρά τώρα? Είμαι καλά. Τι λέγαμε, φεύγω, πάω και έρχομαι. Πάω να πάρω νερό και πάω για γυμναστική. Η ώρα είναι 11. 4,5 ώρα πετάω, οπότε και δεν έχω... Καλά, δεν πάρω τίποτα, μια τσάντα θα πάρω, αλλά κατάλαβες τώρα. Α, ποιος ήρθε δεύτερη μέρα. Δύο στα δύο. Δεν θέλουμε ρε πάλι αποκλεισμό. Καλά, να σου θυμίσω ότι πέρσι στον αποκλεισμό μόνο εγώ είχα έρθει, ε. Δεν το θυμάσαι? Μόνο τότε. Που είχε χιονίσει, δεν μπορούσα να κυκλοφορήσουμε. Και πήρα ταξί και ήρθα. Ναι, σωστά. Έχουν ατονίσει αυτές οι μνήμες, γιατί πέρασε ένας χρόνος από τότε. Πρέπει να κάνεις κάτι για φέτος τώρα. Ήρθα δεύτερη μέρα. Και σε λίγο πάω Θεσσαλονίκη. Φτάνει δύο μέρες πια το χρόνο. Τελείωσε. Είναι αρκετά. Πόσο άλλο πια. Προφανώς και έχω πιαστεί, μαλάκα. Τέρμα έχω πιαστεί. Παντού. Hi. Η ώρα είναι 1:30. Πρέπει 2:30 ιδανικά να φύγω από εδώ. Να πάω να βάλω βενζίνη στο μάξι, γιατί δεν έχει. Και να πάω το μάξι στο πάρκινγκ. Ρου, άμα θες νερό, να σου ανοίξω τη βρύση. Τα γατιά του θέλουν και φρέσκο νερό. Του βάζω του ρου νερό στον μπολάκι του. Και μετά από 10 λεπτά θα το θέλει. Πάλι σου το νερό. Αλήθεια, κύριε. Α, νάτος. Α, δεν ήθελες νερό. Οκ, okay, ήθελες απλά να κάτσεις εδώ. Και πρέπει τώρα να φάω, γιατί λιμοκτονώ μιλάμε. Λιμοκτονώ! Αχ, μακαρόνια με πέστο. Πώς θα βάλω και την λάχανο σαλάτα τώρα. Έχει τίποτα να δούμε τώρα τηλεόραση. Α, έχει Κωνσταντίνου και Ελένης. Βλέπετε όταν τρώτε Κωνσταντίνου και Ελένης. Και αυτήν εδώ τη σαλάτα, η οποία μυρίζει φανταστικά. Έχει αβοκάντο, κοτόπουλο, κοινόα. Θα του ρίξω και τη σως του. Ρουλάκι μου, θες νερό? Να στο ανοίξω, στο ανοίγω όμως και δεν πίνεις. Κι εγώ έχω μπερδευτεί, δεν ξέρω τι θες. Α, πίνει τελικά νερό, δεν ήθελα. Αυτά κανονικά πρέπει να φας, ξέρω αυτό τώρα και αυτό μετά, απλά εγώ πεινάω. Δεν πιστεύω ότι είναι ο πιο σωστός τρόπος για να κάνεις διατροφή, αλλά πεινάω. Τρώω. Αχ, πονάω, πονάω. Έχω πιαστεί παντού. Σας το λέω με κάθε ειλικρίνεια. Πήγα και πήγα και ξυριστική για να τριμάρω τα μουσκια. Φεύγω, θα κρίνω. Πάω να φάω, γεια. Έκανα μπάνιο, ντύθηκα, τριμαρίστηκα. Πείτε μου πόσο μεγάλη διαφορά φαίνεται. Και τρέχω, η ώρα είναι 2:30. Εντάξει, έχω χρόνο γενικά, είμαι καλά από ώρα. Απλά είχα σκεφτεί γενικά να πήγαινα λίγο πιο νωρίς, να κάνω καλά πια κάποια άλλα πράγματα. Τέλος πάντων, τώρα πάω, βάζω βενζίνη και πάω. Αού! Άφησα το αμάξι, έφτασα στο αεροδρόμιο. Όταν φτάσω, θα πάω από τα CityMed. Για να δω και το κατάστημα της Θεσσαλονίκη. Το είχαμε πει νομίζω σε ένα προηγούμενο vlog ότι θέλω να πάω να το δω. Και θα πάω. Εν τω μεταξύ,
Δεν είναι και η Κρίστη τώρα στη Θεσσαλονίκη, είναι στο Survivor. Άκου τώρα και αυτή η τρελή. Πήγε Survivor, οπότε δεν έχω και κάποιον φίλο, ξέρω εγώ, στην πόλη. Αλλά σίγουρα κάποιον έχω, αλλά δεν μου έρχεται. Οπότε τι θα κάνω. Καλά, εννοείται θα μείνω στο όνομα hotel. Νομίζω ότι τα τελευταία 2 χρόνια, όποτε πάω Θεσσαλονίκη, μένω στο όνομα hotel. Το λατρεύω. Είναι πραγματικά. Έχει ένα cozy vibe. 3:15 είναι η ώρα. 4:15 υποτίθεται ανοίγει το boarding. Και θέλω να δω αν έχει μέσα τρίποδο. Τρίποδο, αυτό που κρατάω τώρα την κάμερα, γιατί όντως έχει σπάσει πια. Και ήρθε η ώρα να πάρω άλλο. Οπότε δεν έχω βαλίτσες, δεν έχω τίποτα. Μια τσάντα έχω πάρει. Τι να πάρω τώρα για μισή μέρα που θα πάω. Τέλος πάντων, πάμε και βλέπουμε. Έφτασα στο αγαπημένο μου ξενοδοχείο. Πες να είναι από τα αγαπημένα μου ξενοδοχεία ever στον κόσμο. Γιατί επειδή έχω έρθει τόσες φορές, πες να έχω έρθει 4 φορές, 5. Το νιώθω πολύ οικείο, δηλαδή ξέρω και τα παιδιά κάτω, δεν έχει φως εδώ. Είναι όλα πολύ οικεία και μου αρέσει να υπάρχει αυτή η οικειότητα στα πράγματα. Ναι, έχει χαλάσει παιδιά το τρίποδο. Τώρα κάνω υπομονή για να μην ουρλιάξω. Βρέχει επίσης έξω και πάντα εδώ στο όνομα έχουν τέτοια. Συνήθως τα καταπίνω, αλλά όχι. Κάνω διατροφή, δεν θα φάω. Θέλω να δω το room service, μήπως παραγγείλω κάτι να φάω ή μήπως κατέβω να φάω κάτι έξω. Γιατί η ώρα είναι 6.30, 9 η ώρα μου είπε ο Hog να είμαι στο στούντιο. Α, εδώ θα είναι. Καλά, τα έχουν σε tablet. Room service, να. Greek breakfast. Τι ωραία πράγματα που έχουν. Getting serious. Give me some greens. Να πάρω έναν ντάκο, ας πούμε. Salmon bowl, chicken caprese. Ναι, θα ήθελα το salmon bowl, αλλά να ήταν chicken bowl. Βλέπετε, έχει εδώ πέρα τάμπλετ. Όνομα hotel top. Έχει σπάσει αυτό εδώ και φεύγει συνέχεια. Και θέλω να την κοπανίσω με δύναμη. Ωραία. Να πάρω ένα τσάι. Τώρα που δεν πίνω καφέ, πώς να πιω ένα καφέ βασικά. Θα πιω ένα καφέ. Αποφασισμένος φαίνομαι. Γεια σου Γιάννη, θα μπορούσα να έχω ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο μαύρη. Ευχαριστώ πολύ. Φύγε από το παλιό εαυτό σου, φύγε. Λοιπόν, έφτιαξα λίγο το μαλλί μου. Πάω. Come to have some cocktails and talk about happy things. Μα βλέπετε, παιδί μου, εδώ το όνομα hotel. Τέλος πάντων, φόρτισα λίγο κινητό. Δεν μου αρέσει πως έχω ντυθεί αυτό το φούτερ. Έχει μπει στο πλυντήριο και είναι πάλι μικρούλικο εδώ. Σκέψου μόνο αν μ' αγαπάς. Δεν καταλαβαίνετε πόσο κρύο έχει στην πόλη, τη Θεσσαλονικάρα. Δεν καταλαβαίνετε. Έχει 3 βαθμούς. Δεν πήρα την κάμερα μαζί μου γιατί ότι έχει σπάσει το τέτοιο. Μου έσπαγε και εμένα τα νεύρα. Οπότε κρίμα ήταν να σπάσουν σε όλους τα νεύρα. Οπότε θα είμαι με το κινητό. Vlog από τη Θεσσαλονίκη με το κινητό, ναι! Τι να κάνουμε τώρα. Έφτασα στα CityMed. Βρέχει πάλι. Ξεκίνησε πάλι να βρέχει. Και έχει πάρα πολύ κρύο. Δεν αντέχω με το κρύο. Λοιπόν, παιδιά, να ξέρετε ότι τα CityMed εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι στο καρά κέντρο. Πιο κεντρικά δεν γίνεται. Θα έχω τη διεύθυνση εδώ από κάτω, στο κουτάκι πληροφοριών. Είναι πιο κέντρο στη Θεσσαλονίκη, είναι αυτό. Δεν είναι τα CityMed, δεν είναι ο Λευκός ο Πύργος. Όχι, ο Λευκός ο Πύργος δεν είναι καν τόσο κεντρικά. Αλλά είναι ο Λευκός ο Πύργος και τα CityMed. Τώρα κλείνονται μεταξύ άνθρωποι. Εγώ φεύγω, ήρθα και έφυγα. Εδώ έχει πάρα πολύ ωραία ζέστη όμως. Πάω να φάω, γιατί όντως μάλλον θα πέσω κάτω. Λοιπόν, έφτασα. Εδώ πέρα είναι τρομερός ο χώρος, θα σας τον δείξω μετά. Καλά, εδώ πέρα όλοι. Δεν ξέρω γιατί είναι όλοι αυτοί εδώ. Αλήθεια. Έχουμε καλεσμένο σήμερα. Να βγάζεις βίντεο. Ναι. Γιατί? Για το vlog. Κάνεις vlog. Ναι, ρε. Τι λες, ρε μαλάκα. Ναι, ρε μαλάκα. Κάνεις βίντεο και ασχολείσαι, νομίζω.
Εσύ με τι ασχολείσαι? Εγώ μουσική κάνω, κανονικά. Ναι. Στις τρίτες όμως κάνω και ραδιόφωνο. Παιδιά, θα βγάλω ένα δίσκο που το κάθε τραγούδι θα έχει από 30 δευτερόλεπτα. Αυτό, χρόνο. Τέλος. Ωραία. Είσαι έτοιμος για ένα ακόμα, είσαι έτοιμος για ένα ακόμα. Ναι. Βιντεάκια. Για πες. Σινατσάκι, βάλια, γαρφαλιά. Αυτό αποκλείεται να το έχει κάνει εσύ. Αυτό δεν το έχει κάνει σίγουρα, εσύ φαίνεται. Το έχει κάνει κάποιο πολύ κίτρινο. Σινατσάκι, βάλια, γαρφαλιά. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτό ήταν η Θεσσαλονίκη. Γρήγορη, σύντομη. Πιο σύντομη, πραγματικά δεν γίνεται. Τα έχω πάρει όλα. Κάρτες, εδώ, τσουτζουμ, νιαμνιάμ, λουλού. Έχω καλέσει το ταξί μου να έρθει να με πάρει. Φεύγω. Η ώρα είναι 12 παρα 20 και η πτήση μου είναι 1 η ώρα. Έχω δει ότι θέλω μισή ώρα να πάω. Έχω κάνει το check-in φυσικά και τα λοιπά. Από πού πάω, παρακαλώ, από εδώ. Φύγαμε. Έφτασα Αθήνα, όπου έχω βουλώσει τα αυτιά μου και πάω να φάω με τη βάλια. Πεινάω, πεθαίνω, να το θυμάω. Πολύ στενάχωρο αυτό που βλέπω. Αλλά πάνε. Σου πάνε όντως. Ήρθαμε και τρώμε με τη βάλια, φάγαμε δηλαδή. Εγώ έφαγα διαιτητικά, η βάλια όχι. Και εγώ. Η βάλια έφαγε και το μπέικον. Το βγάζω το μπέικον. Τι θες. Τη γεύση λίγο. Πήρε και αυτά τα γυαλιά από το αμάξι. Και ήρθα να πω ζουβλακιά έτσι. Είσαι Σλατίνα. Σλατίνα ηρέμησε. Αυτό είσαι βασικά. Είσαι η Σλατίνα ηρέμησε. Πιστεύετε έχω στα δόντια μου κάτι? Όχι. Okay. Και μετά από κάποιες ώρες φύγαμε. Πού μιλάμε? Στο blog. Νόμιζα στο τηλέφωνο. Ναι, μετά από κάποιες ώρες φύγαμε από εκεί, πήγαμε στο σπίτι μου και τώρα έχουμε έρθει να δούμε τη Μέρη και την Τωρέτα, οι οποίες όμως δεν έχουμε χτυπήσει, δεν χτυπήσαμε το κουδούνι γιατί μπορεί να κοιμάται ή οτιδήποτε η μικρή, αλλά τις παίρνουμε τηλέφωνο και δεν μας ανοίγουνε, δεν μας τις σκώνουνε. Οπότε περιμέναμε ένα δεκάλεπτο κάτω στο κρύο. Και μετά ένας καλός κύριος μας είπε, ελάτε να περιμένετε μας. Α, το καλύτερο πλέον της καριέρας μου. Έλα, θα είμαστε. Έχω πάρει 3 φορές τη Μέρη, 3 φορές την Ταρέτα, δεν μου το έχουν σηκώσει και τώρα είμαστε και χτυπάμε την πόρτα. Παιδιά, γιατί μας σηκώνει το τηλέφωνο. Μαλάκα, έκανα μια μισή ώρα για να έρθω, για να έρθω εδώ με τις δύο θείες μου, οι οποίες είναι προσιλωμένες και βλέπουνε και εγώ δεν ξέρω τι. Νικολούλη. Βλέπουμε Νικολούλη την τόπου. Βλέπουνε σε επανάληψη την Νικολούλη. Την τόπου δηλαδή, ιστορία των αιώνων. Πριν πόσα χρόνια. Πολλά. Παιδιά, είστε καλά. Η Βάλια φταίει γι' αυτό. Δυστυχώς έχει δοθεί αφορμή στο σήμερα για να βλέπουμε αυτή την ιστορία. Με όλα τα κατακάθια αυτά που πάνε και σκοτώνουν τις γυναίκες, δυστυχώς. Η Βάλια φταίει γι' αυτό που επηρέασε την άλλη που κάτω. Η Βάλια θυμάται όλες τις που... εκπομπές στην Νικολούλη, 40 χρόνια που δουλεύει. Παιδιά, έχω δει πάρα πολύ Νικολούλη στη ζωή. Που λες και ήθελε και πολύ Ντορέτο για να παρασυρθεί σε αυτή την στην κόλαση. Αλλά τελικά δεν τα κατάφερα. Ναι, ναι, αντιστέθηκες πολύ. Τι. Είναι καλά. Συγκλονιστική αυτή η ιστορία, όπως και όλες οι ιστορίες που βιώνει. Τι έγινε, γιατί έκλεισε. Διάλειμμα, παιδί μου. Α, δεν ένιωσα κούραση. Δεν ένιωσε κούραση, είπε η άλλη. Δεν θα ακούσουμε την αυτή. Αυτό νομίζω είναι πριν. Είδες, δεν τα έχει. Αυτό είναι το πριν, νομίζω. Κοντινό στην απογοήτευση της Ντορέτας. Πάει πρώτα στο δωμάτιο που έγινε και μετά τον πάει εκεί που την έβαλε. Κατάλαβες τι λέω. Αλλά η Νικολούλη είναι. Α, δεν υπάρχει το. Διπλά φυλάκια. Βοήθεια. Ας με σώσει κάποιος. Καλημέρα, καλημέρα. Άλλη μία μέρα που πάω για γυμναστική. Έχω κάνει και λιπομέτρηση. Βρέχει, έχει απέσια μέρα. Απέσια, απέσια, απέσια. Δεν ξέρω τι σημαίνει απέσια, αλλά αυτή είναι η απέσια μέρα. Έχει κρύο. Εγώ είμαι με βερμούδα. Τρίτη φορά που πάω για γυμναστική αυτή την εβδομάδα. Πάω και τα αποτελέσματα της υπομέτρησης για τα δύο ο Γιάννης. Να γελάσουμε. Μετά πάω προς το στούντιο που δεν έχουμε γύρισμα, αλλά
θα πάμε με το Μάριο λίγο να κάνουμε οργάνωση. Τέλος η γυμναστική. Εγώ πρέπει να πάω να κουρευτώ οπωσδήποτε. Γιατί κάνεις το κινητό για την κάμερα? Γιατί δεν έχουμε SD. Και την SD την έστειλα στον Ντάνιελ. Που δεν έρχεται ποτέ εδώ ο Ντάνιελ. Όντως ο Ντάνιελ δεν έρχεται ποτέ εδώ. Έχει έρθει με την χρονιά. Όχι, έχει έρθει. Έχει έρθει γενικά στο στούντιο Ντάνιελ. Εντάξει τώρα, άμα ερχόταν ξέρω εγώ... Αρχόταν ποιος? Κάποιος, ξέρεις, σημαντικός θα ερχόταν ο Ντάνιελ. Θέλει άνθρωπους που πάνε στο Survivor και τέτοια για να έρθει. Ή τραγουδιστές. Ή τραγουδίστριες. Και τραγουδιστές. Βρίσκει εκεί. Ώρες ο Ντάνιελ που βρίσκει. Όταν του ζητάμε εμείς να έρθει για 10 λεπτά εδώ, δεν είναι. Βάζει για τα σχολιάκια του τώρα. Δεν προλαβαίνει. Σχολιάκια, πότε κοίτανε τα σχολιάκια, μάλλον τα σχολιάκια. Σχολιάκια, τι λένε τα χαζά, παιδιά. Εγώ δουλεύω εδώ στην υπόγα μου. Α, ναι. Να πούμε ότι το highlight των vlog μας ήταν τα vlogs των παιδιών. Ο ημίγυμνος Νίκος. Ο ημίγυμνος Νίκος ήταν. Και ο Ντάνιελ με τη φιλιό. Που η φιλιό να μας πει τι είναι τελικά. Γιατί είδα στα σχόλια που ρωτάγανε την αδερφή του. Τα highlight των vlog μας ήταν ο Ντάνιελ με τη φιλιό. Τα πλάνα του Ντάνιελ που για ένα vlog έκανε μόνο drone δεν σήκωσε. Και ο Ρουβάς με περούκα. Ο Νίκος που μας έδειξε το σώμα του για κάποιο λόγο. Να ξαναπαίξει! Όντως! Να ξαναπαίξει εδώ το πλάνο Νίκου. Ημίγυμνο slow motion, αλήθεια. Ημίγυμνο slow motion. Και το πλάνο Ντάνιελ με φιλιό, παρακαλώ. Ταραν! Μήπως πρέπει να το καθιερώσουμε? Όχι. Θα ανέβει βίντεο μαζί με τα παιδιά σε ένα άλλο κανάλι, πολύ σύντομα. Στο Ροχάουζ εννοεί ο Μάριος. Ναι, το χτίζω τώρα. Πότε θα ανέβει? Να πω... Σήμερα είναι Τρίτη, αν όλα έχουν πάει καλά στη ζωή. Μετά από δύο μέρες. Ναι, παιδιά, κάντε subscribe στο Ροχάουζ, γιατί τώρα έχουν αρχίσει και ανεβαίνουν βίντεο full. Ανέβηκε χθες η Γαριφαλιά με τη Βάλια και τσιρίζαμε εδώ πέρα, ουρλιάζαμε από χαρά. Mm. Ανεβαίνουν και άλλα καινούργιες, και άλλες καινούργιες στήλες. Άλλη μία καινούργια στήλη που δεν έχει βγει και θα έρθουν και άλλα πράγματα. Και άλλα πολλά πράγματα θα έρθουν στο τόπο αυτό κανάλι. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την Κύπρο. Παιδιά, ερχόμαστε Κύπρο με το Αχ Βάχ, να ξέρετε. 16 του μήνα έχουμε γύρισμα στην Λεμεσό. Όποιος θέλει να έρθει να πει το ερωτικό του δράμα. Α, να πω σε αυτό το σημείο, επειδή μου έχετε στείλει άπειρα μηνύματα και σε μένα και στον Μάριο Βαμβακάρη. Να έρθετε για backstage στο Αχβαχ. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν γίνεται. Δεν χωράμε βασικά. Δεν χωράμε όντως, γιατί το μέρος που έχουμε βρει για το γύρισμα δεν χωράμε οριακά, εμείς χωράμε. Οπότε αν θέλετε να έρθετε να πείτε το ερωτικό σας όμως το πρόβλημα, το δράμα εκεί από την Κύπρο, τώρα είναι η ευκαιρία. Στείλτε ένα μήνυμα στο Μάριο, να παίξετε το Instagram του Μάριου και στείλτε το μήνυμα το ερωτικό σας δράμα και θα επικοινωνήσει ο Μάριος μαζί σας, επειδή γενικά έχουν στείλει πάρα πολλοί άνθρωποι μήνυμα για την Κύπρο, θα τηρηθεί μια σειρά προτεραιότητας. Οπότε στείλτε για να προλάβετε. Και αγόρια! Επιτέλους αγόρια οι Κύπροι, πού είστε? Ναι, επιτέλους ξανά από την κάμερα μετά από τόσες μέρες. Επιτέλους! Χολ, γκορίλα χολ! Όχι, τέλος πάντων, αυτά ήταν. Επιτέλους θα μπείτε εκεί που σας αξίζει. Πού θα μπουν? Στο θρόνο τους! Λοιπόν, ήρθε επιτέλους νέο γκορίλα pod για να σας... Υπομονούσαμε για την γκορίλα. Α, είναι μικρούλικο αυτό. Είναι και κόκκινο. Το παλιό μου αρέσει πιο πολύ. Και αφού όλα τακτοποιήθηκαν και όλα πήγαν στη θέση, αλλά αυτό είναι πιο στιβαρό γκορίλα. Νιώθω ότι δεν θα πέσετε ποτέ από εδώ. Κάνε διάφορα. Κάνε ό,τι θες. Θα σας μιλήσω για τη Highway. Η Highway είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα ψυχοθεραπείας. Σας την έχω ξαναπεί εδώ σε vlog. Σας το έχω πει σε reel. Σας το έχω πει σε stories. Γενικά, Highwell, we love Highwell, είναι μία πλατφόρμα, ένα application. Εγώ το έχω στο κινητό δηλαδή, με βολεύει πιο πολύ το app. Θα σας το δείξω ευθύς αμέσως. Είναι αυτό εδώ το app, το βλέπετε, Highwell, όπου μπαίνετε μέσα, Highwell, λαλαλα, sign up, βάζεις εδώ
ελληνικά, έχει διάφορες ερωτήσεις για να καταλήξετε να βρείτε τον ψυχοθεραπευτή σας. Μπορείτε να κάνετε δοκιμαστικά 15 λεπτά sessions όπου δοκιμάζετε, ας πούμε, τον ψυχοθεραπευτή, γιατί είναι πολύ σημαντικό το να βρείτε ένα ψυχοθεραπευτή που να σας ταιριάζει. Δηλαδή, η πιο συχνή ερώτηση στο Instagram το δικό μου είναι: Φίλιππε, έχεις κάποιον καλό ψυχολόγο να μας προτείνεις? Αυτό, ναι μεν, το ότι αν εγώ, ας πούμε, κάνω ψυχοθεραπεία με ένα συγκεκριμένο άνθρωπο, δεν σημαίνει ότι ταιριάζει και σε εσάς. Οπότε ο καλός ο ψυχολόγος είναι υποκειμενικό. Το application Highwell σας δίνει την ευκαιρία να δοκιμάσετε διάφορους ψυχολόγους μέχρι να καταλήξετε αυτόν που σας ταιριάζει με 15 λεπτά sessions. We love Highwell for that and for many other reasons. Πάμε εδώ, τι είδους ψυχοθεραπεία θα θέλατε, ατομική, ας πούμε, έχει διάφορα. Η ηλικία σας, 27. Μαλάκα, το ξέρεις ότι εγώ σε 2 μήνες θα γίνω 28 χρονών. Λέτε εδώ ποια είναι η σεξουαλική σας ταυτότητα, άνδρας. Λέτε εδώ, επιλέξτε τις προτάσεις που περιγράφουν καλύτερα τα προβλήματα που σας απασχολούν. Και έχει εδώ διάφορα. Βιώνω έντονο άγχος κατά τη διάρκεια των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων. Συχνά νευριάζω, δυσκολεύομαι να ελέγξω το θυμό μου. Και πατάτε εδώ αυτά που σας ταιριάζουν. Συνέχεια. Επιλέξτε τις δηλώσεις που περιγράφουν καλύτερα το είδος του θεραπευτή που προτιμάτε. Κυρίως για να ακουστώ, να μπορέσω να βάλω στόχους, να μπορώ να ανακαλύψω τα πρότυπα συμπεριφοράς μου. Εδώ αμφισβητώ τις σκέψεις και τις απόψεις μου. Εδώ επιλέγετε επίσης διάφορα. Λα. Μετά έχετε προσωπική προτίμηση για το φίλο του θεραπευτή σας. Εγώ, ας πούμε, προτιμώ γυναίκα. Έχω δοκιμάσει με άντρα, δεν μου ταιριάζει. Ποιες ώρες σας βολεύουν και κάνετε ψυχοθεραπεία από το σπίτι, από το γραφείο, από το αμάξι. Δηλαδή, κάνετε online ψυχοθεραπεία που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα με το από κοντά. Εγώ, ας πούμε, όταν ήμουνα στην καραντίνα που με την ψυχολόγο μου, την τότε ψυχολόγο μου, έκανα online, στην αρχή ήμουν σε φάση δεν μπορώ καθόλου, θέλω από κοντά, θέλω αυτό. Αλλά μετά είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και μη σας πω ότι βολεύει και καλύτερα, και αυτό είναι ένα από τα πλεονεκτήματα του Highwell, ότι όπου και να είσαι, δουλεύεις, ας πούμε, 8 με 6. 6 η ώρα μπορείς να βάλεις ψυχολόγο και πας στο αμάξι σου, κάνεις την ψυχοθεραπεία σου μία ώρα. Γεια σας, φεύγεις, πας σπίτι σου. Είσαι στη σχολή και είσαι στο σχολείο. Τελειώνεις τη σχολή, έχεις διάλειμμα στη σχολή και έχεις βάλει την ψυχοθεραπεία σου στο ενδιάμεσο της σχολής. Κατάλαβες. Και εγώ ξέρω ότι έχετε, ας πούμε, μαθήματα από τις 9 μέχρι τις 6. Αλλά 2 με 4 δεν έχεις τίποτα. Ή εδώ στο στούντιο που θα το κάνω. Ναι, μήπως χρειάζεται να κάνεις πια ψυχοθεραπεία. Έχεις δημιουργήσει τράπεζα, μάλλον. Όχι, δεν σου έχω δημιουργήσει πράγματα. Νομίζω ότι θα μου πεις ότι σε έχω εμπνεύσει. Με έχεις εμπνεύσει, όντως. Είναι αλήθεια σε διάφορα πράγματα. Να κάνεις ψυχοθεραπεία, όχι σε διάφορα πράγματα. Και έστω να κάνω ψυχοθεραπεία. Έχω βάλει στόχο το 24. Είναι ένας από τους 11 στόχους. Ο Μάριος έχει γράψει 11 στόχους και δεν μας τους λέει σε κανέναν. Όχι στο βίντεο. Δεν τους λέει ούτε προσωπικά, δεν μας τους λέει. Θα μου στείλουν DM. Οκ, cancel. Πώς θα ξεκινήσουμε το Highwell? Ξεκίνα. Ξεκίνα να μας πεις την εμπειρία σου. No cap. Έχεις και κωδικό. Fipster 15 και 15% έκπτωση στην πρώτη σας αγορά πακέτων. Δηλαδή μπορεί να κλείσεις για 6 μήνες και έχεις 15%. Για τους 6. Ναι. Και οι πρώτες συνεδρίες πληρώνεις, τι κάνει? Οι πρώτες συνεδρίες, τα 15 λεπτά είναι δωρεάν. Α, εντάξει, καλό αυτό. Πώς εξελιγούσατε την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση? Η δικιά σου. Ναι. Πλούσιος βάλε. Τι λες, μωρέ μαλάκα. Βάζεις εδώ πέρα, δηλαδή, άκου τώρα κι εσύ, βάζεις πώς είναι η οικονομική σου κατάσταση. Ναι, λογικά. Σε ποια χώρα ζείτε, ας πούμε, Ελλάδα. Μετά κάνεις σύνδεση. Και αφού κάνεις τη σύνδεση, έχω διαβάσει και υποδέχομαι τους όρους αποθήκευση, η εγγραφή σας ήταν επιτυχής. Και εδώ, ας πούμε, μου έβγαλε τώρα, γνωρίστε το θεραπευτή σας. Μπορείτε να γνωρίσετε το θεραπευτή σας κανονίζοντας μια δωρεάν 15 λεπτή κλίση. Μου έχει βγάλει εδώ πέρα την ψυχολόγο, ας πούμε, ότι έβαλα εγώ τώρα τυχαία, δεν ξέρω τι έχω βάλει, τι έχω πατήσει, πάταγα τυχαία. Και λέει, εδώ έχει ένα μίνι βιογραφικό της ψυχολόγου. Οπότε διαβάζεις και 5 πράγματα, οικογενειακή σύγκρουση, σχέση συνομιλίκων, δεξιότητες αντιμετώπισης, διαζύγιο, παιδί. Εδώ τι σεμινάρια έχει κάνει, τι αυτό είναι πραγματικά top. Ειδικότητες, σχέση συνομιλίκων, δεξιότητες αντιμετώπισης, γονείς, άγχος, θέματα συμπεριφοράς. Άμα δείτε ότι αυτό δεν σας ταιριάζει, πατάτε αλλαγή ψυχολόγου,
ψάχνουν και σου λέει γιατί θες αλλάξει ψυχολόγο, τι δεν σου άρεσε. Δεν μπορώ να βρω την αρμονία που έψαχνα. Ψάχνω διαφορετικό σχολείο. Τα προγράμματά μας δεν ήταν ευθυγραμμισμένα. Ψάχνω για διαφορετική εξειδίκευση. Θέλω να γνωρίσω ένα νέο θεραπευτή. Δεν πήρα απάντηση στην ώρα μου. Οτιδήποτε. Γενικά είναι πάρα πολύ εξυπηρετική εφαρμογή. Είναι πολύ χρηστική εφαρμογή. Δηλαδή, κάνεις ψυχοθεραπεία όπως ακριβώς τη θες εσύ. Με τους όρους σου. Τις ώρες που θέλεις, με τον ψυχολόγο που θέλεις, με τον ψυχολόγο που σου ταιριάζει. Οπότε θα έχω εδώ στο κουτάκι πληροφοριών να πάτε να τσεκάρετε τα πάντα. Ξαναλέω, Fipster 15 για 15% έκπτωση στο πρώτο πακέτο συνεδριών. Γενικά, εγώ να ξέρετε τις συνεργασίες που κάνω, είμαι πολύ έτσι, προσεκτικός. Η Highwell είναι, συστήνω, την προτείνω ανεπιφύλακτα. Σας το λέω σίγουρα. Highwell, το πιστεύω. Αυτά. Έχω τη Δευτέρα ψυχοθεραπεία εγώ. Και κούρεμα πρέπει να βάλω πέρα από την ψυχοθεραπεία. Πρώτα ψυχοθεραπεία. Βέβαια. Θες να σε κουρέψω εγώ. Λοιπόν, αν αυτό το βίντεο πάει. Όχι. 15k likes, θα σε κουρέψω. Ξέρεις να κουρεύεις. Ναι. Τι λες, μωρό μαλάκα. Θα σε κουρέψω μαζί με τον Μασάλο, που είπε ότι ξέρει. Άμα πάει 15k like, γράψω τα άλλη παντού. 15k like, θα σε κουρέψω. 20k like. 15. 20. Το προηγούμενο πήγε 15, κάναμε το άσο. Τώρα πρέπει να υπάρχει. Ναι, αλλά είναι πιο μικρό το goal. Άλλο... Τι λες, μαλάκα, είναι πιο. Εγώ δεν θα το κάνω, θα το κάνω πολύ πιο δύσκολα. Το κούρεμα το του. Ναι! 15. 20. 18. 20. 18. Σε πόσο καιρό? Σε... 15 σε 2 μέρες. Τι λες, μωρέ, 18 σε ένα μήνα. Τι λες, μωρέ! Ούτε καν. 18 σε 3 μέρες. 18 σε 3 μέρες, έλα. Ωραία. Μαζί με το Βασάρο θα σε κουρέψουμε. Οκ. Okay. Καλά. Μην κάνετε like. Όλοι like, τώρα έχεις no like, dislike. Μήπως θα βάψουμε κιόλας. Ναι, τίποτα άλλο. Κάνουμε ένα σβήσιμο. Άρα το challenge είναι να φτάσει 18.000 like σε 3 μέρες από την ώρα που θα ανέβει. Δεν κάνω τίποτα, καμία πρόταση, ούτε story θα κατήγω στο vlog. Θα με κουρέψουμε εγώ και Βασάλος. Και θα με κουρέψετε εσύ και Βασάλος. Οκ. Φρικτό. Πάμε, σπάστε το. Οκ. Τώρα θα γίνει fake πλάνο που φεύγουμε. Ναι. Αυτό το έχεις δείξει. Όμορφα. Σας καλέ, ρε, φύγαμε, εμείς είμαστε! Μπλάκα, δείτε θα τι ωραία που έγινε. Ναι, γράφει ωραία. Δεν γράφει τόσο ωραία ρε που στην κάμερα, αλλά... Το! Ωραία, πάμε. Ω, δεν έχει και μπαταρία η κάμερα. Δηλαδή, τι άλλο! Πήρα από το mall και ψώνισα κάποια πράγματα. Πήρα κάτι δώρα που ήθελα για τον Κίμωνα, το παιδί της Αγγελικής, για την Ginger Communication στα κορίτσια εκεί. Καλά, πήρα παιδιά. Θα έχω πάει, θα τους έχω δώσει το δώρο και θα έχει ανέβει μετά το βίντεο. Μα λέγα, πρέπει να κουρευτώ οπωσδήποτε. Αλλά πήρα κάτι πραγματικά τρομερά, χρήσιμα, άχρηστα πράγματα, δωράκια για την Ginger. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολλά. Τρελάθηκα, ανακάλυψα ένα καινούριο μαγαζί. Και γεια σου Ρου, ησυχία βλέπω Ρου. Α, έτσι μπράβο, να ξέρουμε που έχουμε έρθει. Βάζω την κάμερα να φορτίσει και σας λέω μετά πραγματικά top δώρα. Ναι παιδιά, και που λέτε, εγώ πήγα στο mall και βρήκα ένα μαγαζί το οποίο δεν είχα... Το είχα δει, αλλά δεν μου είχε κάνει ποτέ εντύπωση να μπω. Και μπήκα και τρελάθηκα. Και τρελάθηκα μαζί σου και ερωτεύτηκα. Τρελάθηκα. Πήγα και πήρα διάφορα δωράκια και για το στούντιο να τα έχουμε εκεί και για τα κορίτσια στην Ginger, την Communications. Πήρα και ένα δώρο στην Olivia η Mary. Θα με σκοτώσει, μιλάμε, αλλά είδα παιδιά μία ροζ γούνα. Τρομερή. Και λέω, δεν γίνεται το παιδί να μην έχει τέτοια γούνα, ντροπή! Ψεύτηκε προφανώς, τώρα μην τα συζητάμε αυτά. Για την Ολίβια και τίποτα, αυτό! Το γατί είναι σε παράκρουση. Ρε Ρου, σου έχω βάλει την τροφή σου μέσα για να μην βραχεί, θα στη βγάλω έξω. Το γατί είναι έξω και ψάχνει την τροφή του. Εννοεί η τροφή του είναι εδώ. Θα σου βάλω κι άλλη. Έλα εδώ. Έχεις καταλάβει ότι η τροφή σου ήταν μέσα, Έχει περάσει κάνα 2 ώρα από τότε μέχρι να φορτίσω την κάμερα. Τα ρούχα. Άλλα ρούχα είναι αυτά. Και τώρα σκέφτομαι, θα πάω στο ένα στρον. Στην Αναστασία που έχω πάει 100 φορές για να κάτσουμε καμαρίνι, είναι και ο Τζίντζερ εκεί. Πάω και η Σιντερέλα. Πάω εκεί να ράξουμε γιατί δεν θα κάνουμε και κάτι. Η Βάλια είναι άρρωστη, ο Κωνσταντίνος έχει δουλειά. Η Ντορέτα είναι στο Λονδίνο. Οπότε δεν θα συμβεί και κάτι απόψενες. Καλά, εγώ έτσι κι αλλιώς πηγαίνω
Απλά τώρα πάω από νωρίς. Πρώτη φορά πηγαίνω από τόσο νωρίς. Συνήθως εγώ στο καμαρίνι της Αναστασίας πηγαίνω, ξέρω εγώ, 1-2 ώρα το βράδυ. Τώρα είναι 11 το βράδυ. Και θα πάω τώρα. Έφυγα. Γεια σας. Μαρία. Τι κάνεις vlog? Ναι ρε μαλακα, το ξέχασα. Όλο το σουσού ρε κόψες τώρα. Πάλι καλά, γιατί πάλι σε φίλε. Όντως. Καλημέρα, όλη μέρα. Έχω ξυπνήσει, έχω κάνει το μπάνιο μου, έχω φάει το πρωινό μου και τώρα θέλω να φάω κάτι για μεσημεριανό, γιατί πεθαίνω της πείνας και να συζητήσουμε κάποια πράγματα θα ήθελα. Λέω να φάω αυτήν εδώ τη σαλάτα που είναι με κότατς, ντομάτα, γκούρι, αβοκάντο και αυγό. Οπότε έχουμε και την πρωτεΐνη μας που έχουν λυσάξει όλοι. Άρα, τεπα το πρωτεΐνη! Α, και καλαμπόκιο έχει. Top σαλάτα. Και θα πάρω δίπλα να έχω και να φάω λίγο από το beef steak. Τώρα είστε λίγο πιο ίσια, ε? Α, έκλεισα να πάω και για κούρεμα σήμερα, 5 ώρα, τέλους. Επειδή αυτό το vlog το έχω ξεκινήσει εδώ και μια εβδομάδα, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τι σας έχω επικοινωνήσει, τι όχι. Σίγουρα δεν το έχω πει όπως το σκέφτομαι. Εγώ από τη στιγμή που γύρισα από τον Μπαλί, την ανακάτεψα τη σαλάτα, δεν νομίζω ότι έπρεπε, γιατί το αυγό γαμί. Δεν φαίνεται πολύ ωραία ενώ οπτικά έτσι πως τα έκανα τώρα, γιατί έβαλα και τον μπαλσάμι και το αυτά, αλλά είναι πεντανόστιμη. Ναι, από τη στιγμή που γύρισα από τον Μπαλί με πιάσανε λίγο διάφορα θέματα. Όλο νομίζω ξεκίνησε από το ίδιο τον Μπαλί, γιατί όταν ήμουνα στον Μπαλί και ήμουνα, ξέρω εγώ, συνοδηγός και ήμουνα πάνω στο μηχανάκι, σκεφτόμουν διάφορα πράγματα, καθόλου για δουλειά. Σκεφτόμουν μόνο πόσο ευγνώμων είμαι που, ξέρεις, είμαι στον Μπαλί, που το ζω αυτό. Ένιωθα πολύ φανταστικά και μοναδικά και τέλεια. Ένιωθα βασικά κυρίως ευγνωμοσύνη που το ζούσα αυτό και ήμουνα στον Μπαλί και έλεγα «Ουάου, είμαι στον Μπαλί» και τέτοια. Μετά συζήτησα με την ψυχολόγο μου και της λέω ότι ρε παιδί μου, εγώ μπορώ να νιώσω συνειδητά ευγνωμοσύνη ή τουλάχιστον το καταλαβαίνω όταν είναι κάτι έτσι πολύ μεγάλο. Δηλαδή με... Τώρα έχω να σας πω το μεταξύ 10 διαφορετικά θέματα και έχω... είναι το κεφάλι μου έτσι. Αυτό είναι το κεφάλι μου. Οπότε με στενοχωρεί που δεν μπορώ να νιώσω καθημερινά ευγνωμοσύνη για τα πιο απλά πράγματα και είναι κάτι το οποίο το δουλεύω, γιατί νομίζω ότι η ευγνωμοσύνη, όταν νιώθεις ευγνωμοσύνη, μπορείς και ζεις καλύτερα, ζεις πιο ποιοτικά. Έχει πολλές επιρροές το να ζεις με ευγνωμοσύνη στην καθημερινότητά σου. Δηλαδή, αν κάποιος έχει καταφέρει και ξυπνάει το πρωί και λέει «Τι ωραία, νιώθω ευγνώμων, ξέρω εγώ, που έχω το σπίτι μου, που το σπίτι μου, ξέρω εγώ, το έχω βάψει, που έχω ένα γατί, έχω ένα σκυλί, δεν ξέρω οτιδήποτε». Έχω ένα σύντροφο, έχω μία σύντροφο, έχω τους φίλους μου. Ή στο τέλος της ημέρας, και στο τέλος και στο πρωί, να τελειώνει η μέρα και να λες, ξέρω εγώ, α, τι έκανα σήμερα, ξέρω εγώ, πήγα σχολή, τι ωραία. Κάπως να νιώθουμε ευγνώμονες, αυτό θέλω να πω με άλλα λόγια, με τα απλά καθημερινά πράγματα. Εμένα αυτό λοιπόν με δυσκολεύει γενικά το να το σκεφτώ. Άμα το σκεφτώ συνειδητά θα νιώσω ευγνωμοσύνη, αλλά δεν ξέρω αν θα φτάσω να το σκεφτώ. Οπότε ναι, και μετά γύρισα από τον Μπαλί λοιπόν. Δεν είχα όρεξη ούτε να τραβήξω βίντεο, ούτε τίποτα. Ένιωθα και λίγο μπερδεμένος. Ένιωθα μπερδεμένος με το πού πάω, τι θέλω να κάνω, ποιος είμαι εγώ πραγματικά και ποιος είμαι εγώ ιντερνετικά. Ενώ αν έχω επικοινωνήσει αρκετά κομμάτια από μένα ιντερνετικά, τι άλλο θα μπορούσα να κάνω, τι άλλο θα ήθελα να κάνω. Γενικά νομίζω ότι ψυχαναγκάστηκα, επειδή είναι η νέα χρονιά, νιώθεις ότι κάτι πρέπει να κάνεις. Νιώθεις ότι κάτι πρέπει να αλλάξεις. Νέα χρονιά είναι, δεν μπορεί να είμαι ίδιος με την προηγούμενη. Πρέπει, έχω μεγαλώσει ένα χρόνο, πρέπει να κάνω κι άλλα πράγματα. Θα το συζητήσω τη Δευτέρα στην ψυχοθεραπεία. Δεν ξέρω αν το παθαίνετε κι εσείς αυτό, αλλά νομίζω ότι οι ρυθμοί της καθημερινότητας και όπως έχει πάει η φάση μας αναγκάζουν να είμαστε συνέχεια σε αυτό το mood. Τι να κάνω, τι αυτό, τι άλλο να κάνω σε αυτή την τρέλα. Και νομίζω ότι οι καλύτερες σκέψεις μας και οι πιο σωστές αποφάσεις παίρνονται όταν είμαστε σε ηρεμία. Δηλαδή όταν είσαι σε μία σύγχυση, δεν μπορείς στην πραγματικότητα να πάρεις σωστές αποφάσεις. Ή όταν είσαι σε πίεση, σε άγχος, η σωστή απόφαση έρχεται
όταν είσαι ηρεμήσει, έχεις αδειάσει το κεφάλι σου και μετά έρχεται αυτό που πρέπει να έρθει. Μπορεί να αργήσει, να νομίζεις βασικά ότι άργησε, αλλά αυτό να έρθει τη σωστή στιγμή για εσένα, χωρίς να το ξέρεις ότι αυτή είναι η σωστή στιγμή, και να λες γαμώ το πόσο καιρό θα περιμένω να κάνω αυτό, πόσο καιρό θα περιμένω να έρθει μια νέα σχέση στη ζωή μου, πόσο... Νομίζω ότι όλα έρχονται τη σωστή στιγμή όταν εμείς είμαστε έτοιμοι να τα δεχτούμε. Θα ήθελα την άποψή σας εδώ κάτω στο σχόλιο, γενικά για αυτά που λέμε. Αλλά ναι, νιώθω ότι αυτή τη στιγμή είμαι χαωμένος. Νιώθω ότι θέλω από τον εαυτό μου κάτι παραπάνω, το οποίο δεν ξέρω τι είναι αυτό το κάτι παραπάνω. Δεν το έχω προσδιορίσει, οπότε απλά πιέζω τον εαυτό μου προς καμία κατεύθυνση, γιατί δεν ξέρω τι είναι αυτό το κάτι παραπάνω, ε. Θεωρώ ότι η συζήτηση με φίλους πάντα βοηθάει. Είμαι υπέρ πάντα βέβαια, πέρα από τη συζήτηση με φίλους να την κάνεις και με μια συζήτηση να κάνεις και συζήτηση με κάποιον ειδικό. Αλλά νομίζω πρέπει λίγο να απενεχοποιήσουμε το τι συζητάμε με τους φίλους μας και να τα συζητάμε όλα. Ξέρω εγώ, νιώθω μπερδεμένος, νιώθω πνιγμένος. Αυτό νομίζω δεν φεύγει ποτέ. Δηλαδή, είσαι 18 χρονών, από τα 16 σου βασικά, αλλά τέλος πάντων, πρέπει να αποφασίσεις σε ποια σχολή θα πας, τι θα σπουδάσεις, τι αυτό. Πας στη σχολή, αρχίζεις, την κάνεις. Μπορεί να μην σε αρέσει, μπορεί τελικά να άλλαξεις γνώμη, να ανακάλυψε ότι τελικά σε αρέσει κάτι άλλο, ότι είσαι καλό σε κάτι άλλο. Μετά μεγαλώνεις, φτάνεις 28 χρονών, κοντά στα 30 Παναγία μου, αυτό, και αυτό με έχει αγχώσει. Και λες, τώρα αυτό που κάνω, ξέρω εγώ, μου αρέσει. Τι άλλο θα μπορούσα να κάνω, με τι άλλο θα ήμουν χαρούμενος, πώς αλλιώς αυτό που κάνω μπορώ να το εξελίξω. Γενικά νομίζω ότι όταν φεύγουμε από το comfort zone μας, τότε είναι που μεγαλώνουμε. Δηλαδή όταν φύγεις από το comfort zone σου, τότε είναι που κάνεις ένα step up. Και ας μην πάει καλά αυτή η αλλαγή, αλλά και μόνο που έχεις φύγει από το comfort zone σου, έχεις κάνει ένα βήμα. Έχεις μάθει πράγματα. Έχω πει πάρα πολύ μπερδεμένα πράγματα. Δεν ξέρω καν. Έτσι είναι το κεφάλι μου, για να καταλάβετε. Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει τι θέλω να πω. Ναι, θέλω να πω με λίγα λόγια ότι είμαι αρκετά μπερδεμένος σε αυτή τη φάση, αρκετά ανήσυχος, το αφήνω όμως να το απλώνω, δηλαδή δεν το καταπιέζω, το αφήνω να βγει, να δω που, τι και τι θα φέρει και τι θα γίνει, αλλά ναι, είμαι αρκετά συνηθισμένο. Πείτε μου εδώ κάτω στα σχόλια γνώμη για ό,τι καταλάβατε από αυτά τα μη ελληνικά που μίλησα. Θα ήταν πολύ βοηθητικό στην Ελλάδα, δεν ξέρω, νομίζω στην Αμερική σίγουρα θα υπάρχει. Να πηγαίνεις κάπου, όχι τώρα επαγγελματικό προσανατολισμό όπως λέγεται, να πηγαίνεις κάπου και να λες καλησπέρα σας, εγώ έχω, ξέρω εγώ, 5.000 ευρώ στην άκρη, τι μπορώ να κάνω με αυτά, ή εγώ μου έχουν πει όλοι ότι είμαι πολύ οργανωτική, είμαι πολύ αυτό. Τέλος πάντων, να δίνεις κάποια στοιχεία του εαυτού σου, κάποια χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς σου, κάποια αυτά, και κάποιος να σε καθοδηγεί, κάπως να σου δίνει κάποιες συμβουλές για το ποιο θα ήταν το καλύτερο να είναι το επόμενο σου βήμα. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε την όλα. Θα ήταν βοηθητικό να υπήρχαν άνθρωποι που μπορούν να σε πάνε στο next step σου. Είτε το next step σου είναι είμαι στα 18, τι να κάνω, είτε είναι είμαι στα 23-22, έχω τελειώσει τη σχολή, τι να κάνω, είτε είμαι στα 27, στα 30, στα 40, είμαι 40 χρονών, τόσα χρόνια δούλευα σε τράπεζα και τώρα θέλω να γίνω ξεναγός, ο πατέρας μου. Τι πρέπει να κάνω, πού πρέπει να πάω, τι να κάνω, θα είμαι καλός αυτό, ενώ τι χαρακτηριστικά χρειάζεται να έχει ένας καλός ξεναγός, καταλάβατε, κάπως να υπάρχει κάποιος να σε κατευθύνει. Εγώ τώρα μπορώ να λέω και top μαλακίες και αυτό που λέω να υπάρχει, αν υπάρχει πείτε το μου, θα με διέφερε να πάω. Αυτά είχα να πω, έφαγα και το φαγητό μου. Α, εντωμεταξύ έχω πιαστεί από τη γυμναστική, δεν μπορώ να σηκώσω το χέρι μου εδώ, πονάει πάρα πολύ και εδώ, γενικά κουνιέμαι έτσι, δεν κουνιέμαι και μου έχουν σπάσει τα νεύρα. Όχι, knock up τώρα μου έχουν σπάσει τα νεύρα. Μέχρι εδώ πάει, μετά πονάω. Ας πάνε, όλα μαζί. Ντύθηκα, πάω να κουρευτώ. Ο Άλεξ, το μαλλί. Έλεγα στον Άλεξ ότι κουρεύει πιο παράδοξα, δεν έχω ξαναδεί άνθρωπο. Αρχίζει και κουρεύει λίγο το μούσι, μετά πιάνει λίγο μαλλί, μετά πάει λίγο πάλι μαλλί, μετά λίγο μούσι, μετά... Δεν πάει να κουρέψει, ξέρω εγώ, μαλλί, μούσι, τα κάνει λίγο... περίεργα. Θα μην συνηθίζει. Να μην βαριόμαστε.
Όχι, ρε, βέβαια μπορείτε να κουρευτείτε, μην βαρεθείς κιόλα. Είναι για να δει αν προσέχω, ξέρω τι κάνει. Κοιμάμαι, δεν κοιμάμαι, όχι, το προσέχω όλα. Κοίτα, όμως πέρασε το τεστ. Θα πήγες τέλεια, μπράβο. Το παρατήρησε. Ευχαριστώ. Κουρεύτηκα. Και κάπου εδώ ο Ντάνιελ με βρίζει και μου φωνάζει να του στείλω το βίντεο. Οπότε θα πρέπει να το κλείσουμε αυτό το βίντεο. Τα φιλιά μου, σας αγαπώ. Καλή χρονιά ξανά. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Αν έχετε φτάσει μέχρι αυτό το σημείο του βίντεο, δηλαδή το τέλος, 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 γράψτε εδώ κάτω στα σχόλια λαμπερά τσιτσινάκια. Λαμπερά τσιτσινάκια εδώ κάτω στα σχόλια. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα subscribe. Με πατήστε το δουνάκι να ζείτε, το οποίο όταν ανεβαίνει καινούργιο βίντεο. Θα τα πούμε την Παρασκευή με καινούργιο επεισόδιο. Αχ, βαχ, top. Με top backstage. Και γενικά μπαίνουμε κανονικά πια στην σειρά μας και στη ροή μας. Έρχονται και άλλα πράγματα όμορφα και δημιουργικά. Και αντίο, γεια. Σας αγαπώ! Γεια!